Καλησπέρα, συνάδελφοι. Χαιρετίζουμε και εμείς ε, με τη σειρά μας τις εργασίες του 32ου Συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η ανταλλαγή πείρας, οι προβληματισμοί πάνω στα κέρια ζητήματα που αποσχολούν τους εργαζόμενους και δεν είναι μόνο ε, να συζητάμε πάνω στα προβλήματα και τι βιώνει ο εργαζόμενος σήμερα, αλλά πολύ σημαντικό είναι μέσα από την πείρα μας εδώ να ανταλλάξουμε δηλαδή την πείρα, και να βρούμε λύσεις ώστε να συμβάλλουμε οι εργαζόμενοι να βγουν στο προσκήνιο το επόμενο διάστημα. Θέλουμε και εμείς λοιπόν σήμερα να συμβάλλουμε στη συζήτηση αυτή. Αν κάτι το τελευταίο τρίχρονο επιβεβαίωσε από τα τελευτα... τα... το προηγούμενο συνέδριο και μέχρι σήμερα τι πρέπει να γίνει, είναι η ανάγκη να ισχυροποιηθούν τα σωματεία, ακόμα περισσότερο τα πρωτοβάθμια σωματεία, οι ζωντανέ συλλογικέ διαδικασίε, η αλληλεγγύη και μέσα από αυτέ να παίρνουν οι εργαζόμενοι δύναμη, κουράγιο και να δυναμώνουν οι υπάλληλοι του. Όλοι θυμάστε ότι το, στο προηγούμενο συνέδριο, ο Σύλλογο Εμπεροπαλίων Αθήνα, ταξικά συνδικάτα, δώσαμε τη μάχη ώστε να πεταχτούν οι εργοδότε από το συνέδριό μα. Επιβεβαιώνεται λοιπόν καθημερινά ότι μόνο με τι ζωντανέ συλλογικέ διαδικασίε, μόνο οι ίδιοι εργαζόμενοι μπορούν να μπουν στο προσκήνιο και να αντιπαλέψουν αυτή την πολιτική. Ε, απέναντι σε αυτή την κυβερνητική και εργοδοτική ε, ασυδοσία, απέναντι στην κυριολεξία που επιβάλλουν μεσονικές συνθήκες, ειδικά στον κλάδο του εμπορίου, οι εργαζόμενοι κάθε μέρα το βιώνουν και αν το πάρουμε την περίοδο της πανδημίας που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα και ανεφερθήκαν και άλλοι συνάδελφοι, αν δεν ήταν ο Σύλλογος Εμποριοπαλήνων Αθήνα, και άλλα κλαδικά σωματεία να δώσουν τη μάχη για τα απλά, αυτά που λέμε απλά, τη μάσκα, τα αντισηπτικά, τα plexiglass, θα θρυνούσαμε στο εμπόριο περισσότερα θύματα από ό,τι τελικά θρυνήσαμε. Την ώρα που εμείς δίναμε τη μάχη για αυτά τα απλά, οι οργοδότες, τα αφεντικά μας, με φαντεζή διαφημιστικά, μας αποκαλούσαν ήρωες για να προσελκύσουν από τη μία πελατεία και να χρυσώσουν το χάπι στους να μας χρυσώσουν το χάπι συνάδελφοι, γιατί δεν χρειαζόταν να διαβάσεις το κεφάλαιο του Μάρξ για να καταλάβεις πώς τριπλασιάστηκαν τα κέρδη, πώς τριπλασιάστηκε η δουλειά, πώς εκτοξεύθηκαν οι τζίροι, το καταλάβαιναν οι ίδιες οι πλάτες μας, τα χέρια μας και τα πόδια μας. Οι εκατοντάδες υπερορίες που γράφτηκαν στον αέρα όπου δεν παρενέβη ο Σύλλογος Εμπορυπαλλήλων Αθήνας. Και δεν σταματήσαμε εκεί σαν σωματείο. Παρεμβήκαμε και στα πολυκαταστήματα που λειτουργούσαμε κλειστά ρολά και κυριολεκτικά κλειδωμένου σαν τα ζώα του εργαζόμενου για να βγαίνουν οι παραγγελίε στον e-shop κτλ. Στο σήμερα, συνάδελφοι, ο κλάδο του εμπορίου ε, και οι εργαζόμενοι βρισκόμαστε απέναντι στο νομοσχέδιο που ήρθε στη Βουλή για διαβούλευση και με γενικότητε και αοριστείε θέλει να ανοίγουν τα καταστήματα 24-7 με πρόσχημα την προστασία του καταναλωτή. Όπως το καταλαβαίνετε και σε εμάς τους εμπορυπάλους, δεν μας λείπουν οι ώρες Ουσιαστικά μας λείπουν τα λεφτά για να ψωνίσουμε. Πάνω σε αυτό και κλείνοντας, ο Σύλλογος Εμπορυπαλλήλων Αθήνας έχει διαμορφώσει ένα σχέδιο συλλογική σύμβασης εργασίας που πέρασε και μέσα από τη γενική του συνέλευση, υπερσυφίστηκε ομόφωνα που παλεύει και για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς αλλά περιλαμβάνει και όλο το πλέγμα που απαιτείται στο σήμερα ώστε ο να πουλάει με καλύτερους όρους την εργατική του δύναμη. μια συλλογική σύμβαση που έρχεται σε ρήξη και κόντρα με τους αντεργατικού νόμους που έχουν ψηφιστεί και καταργούν στην πράξη ό,τι έχει κερδίσει ο εργαζόμενος μέχρι σήμερα, αλλά συμπληρώνουν και το νέο νομοσχέδιο του Χατζηδάκη που όλοι προαναφέρατε, ώστε να μείνει στα χαρτιά και να μην περάσει στους χώρους δουλειά. όλη αυτή η δράση, να πω, έδειξε το δρόμο στο Σύλλογο Περιπαλλήνων Αθήνα, στα μέλη του στο Σωματείου Ατσάλο στο Δουσού, το τι πρέπει να γίνει. Πρώτα και κύρια, να δυναμώσουν τα σωματεία. Η συζήτηση με του εργαζόμενου, νομίζω και το είπε και ο συνάδελφο του Στεφανάκη από τον Επισητισμό. Συζήτηση με του εργαζόμενου, καθημερινή, διαπάλη. διαπάλη, σε αυτά που συζητάνε οι εργαζόμενοι, που πιστεύουν ότι δεμένοι με τα κέρδη τη εργοδοσία μπορούν να προβλέπουν ότι δεν θα χάσουν τη δουλειά του καθημερινές παρεμβάσεις. Είχαμε πρόσβατα τις παρεμβάσεις για εργοδοτική ασυδοσία στο Φίλιππο Νάκα, στα Max Stores και σε άλλους χώρους που καταποτούν δικαιώματα με τον νόμο, που απολύουν καρκινοπαθείς, εγκυμονούσεις, εργαζόμενους με σκλήρινση κατά πλάκας. Το Σωματείο στάθηκε απέναντι σε όλα αυτά και κέρδισε κόντα σε ισχυρούς εργοδότες, σε κυβέρνηση, σε όλους τους αντεργατικούς και αντιλαϊκούς νόμου όπω είπα και πριν. Σε όλα αυτά, εμεί καλούμε, λοιπόν, τη ζωντάνια στο σωματεία. Ζωντάνια σωματεία που θα δώσει και ζωντάνια και στο δευτεροβάθμιο ε, όργανο των εργατών, στο Εργατικό Κέντρο Αθήνα, δυναμώνοντά το, στηρίζοντα τη ΔΑΣ, αλλάζοντα σελίδα από την επόμενη μέρα. Ευχαριστώ, συνάδελφοι.